Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Άλλο ένα pre-game με τον Κώστα Σαραντόπουλο. Όπως βλέπετε, σήμερα δεν είμαι μόνος μου. Έχω εκλεκτή παρουσία. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τον καλό μου φίλο, τον Κώστα Καναλιώτη. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Θα συζητήσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Έχουμε να πούμε πολλά. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, Euro ακολουθεί. Νέος προπονητής στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Αποχωρήσεις παιχτών και στα δύο στρατόπεδα, και όχι και στα δύο, και στα τέσσερα στρατόπεδα των Big Four. ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Όπως τα ξέρεις, εδώ ο Πανιώνιος Μήλωνας μπάσκετ και οι δύο. Ο Πανιώνιος μέχρι στιγμή σίγουρα και ο Μήλωνας όμως, από ό,τι διάβασα, θα κάνει κανονικά τα χαρτιά για να συμμετέχει στην Α1. Από εκεί και πέρα, ο Πανιώνιος στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρεις, ανέβηκε στη Β' Εθνική. Επέστρεψε σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και θα συζητήσουμε, θα σου ρωτήσω και προγνωστικά και όλα για το Euro, να μας πεις απόψεις. Γιατί τώρα την Παρασκευή είναι η πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάμε με Γερμανία, πάντα με οικοδέσποινες ξεκινάμε στο Euro. Γερμανία-Σκωτία είναι το πρώτο παιχνίδι. Και θα τα πούμε σιγά σιγά όλα μαζί εδώ πέρα. Μας ακούσετε την υπόλοιπη ώρα. Λοιπόν, με τι θέλεις να αρχίσω? Νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με το Euro. Ναι, αμέ. Γερμανία, Σκωτία, εσύ πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Νομίζω ότι εντάξει, η Γερμανία είναι απόλυτο φαβόρι σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, κοίτα, οι Γερμανοί πάντα, ανεξαρτήτως ότι παίζουν εντός έδρας, γιατί τώρα, να πούμε την αλήθεια, έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι στη χώρα τους. Είχε ξαναγίνει στη χώρα τους Μουντιάλ, νομίζω ήταν καλά, στο 2006. Οπότε σίγουρα θα θέλουν να πάρουν το Euro στην έδρα τους, και είναι και υπάρχει μια τελευταία φουρνιά παιχτών, ας πούμε, που μπορεί να το θέλει το Euro, όπως είναι ο Manuel Neuer, που προσπαθεί, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελλο και δεν έχει πάρει Euro, ας πούμε, εντάξει, που θεωρητικά το Euro είναι πιο εύκολο βάσει ότι δεν έχει τόσες ομάδες όσο έχει το παγκόσμιο κύπελλο και άλλη τύπου κλάσης ομάδες που μπορεί να έχει η Αργεντινή, που είχε αντιμετωπίσει το 2014 η Γερμανία, Βραζιλίες και τα λοιπά, και άλλη δυναμικότητα. Όχι ότι και το Euro δεν έχει καλές ομάδες, καλές χώρες. Απλά το θεωρώ πιο βατό από το Μουντιάλ. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Συμφωνώ. Από εκεί και πέρα, τώρα η Σκωτία είναι μια ανερχόμενη δύναμη τα τελευταία χρόνια και στο Euro, που συμμετέχει στα τελευταία δύο. Έχει παίχτες όπως ο Ρόμπερσον, οι οποίοι έχουν προσωπικότητα και τίτλους και παραστάσεις με μεγάλες ομάδες όπως η Λίβερπουλ. Εντάξει, η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις. Δεν ξέρω εσένα ποια είναι, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα δυσκολευτεί η Γερμανία ή θα το καθαρίσει την πρεμιέρα? Πιστεύω θα το καθαρίσει την πρεμιέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχει κάποιους καλούς παίχτες στη Σκωτία, αλλά η Γερμανία είναι μια εθνική με έμπειρους παίχτες, με πολύ ταλέντο, με χρόνια. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πολύ αργότερα μέσα στη διοργάνωση η Γερμανία. Εννοείς μέσα στο. Εκεί μετά τους ομίλους. Ναι. Δηλαδή τον όμιλο τον περάσει, είναι και φαβορή κιόλας. Ναι, δηλαδή. Α πούμε μία στιγμή και τους ομίλους. Γιατί κι εγώ ακριβώς απ' έξω δεν τους θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Πάντως έχει ωραία, στις πρώτες αγωνιστικές έχει ωραία παιχνίδια, βλέπω εδώ. Εκτός από το Γερμανία-Σκωτία, ας πούμε, έχει και Ισπανία-Κροατία που είναι επίσης ωραίο μάτς. Σε έναν όμιλο πολύ δυνατό. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, για να σας πούμε και λίγο τους ομίλους να δούμε. Αφού ξεκινάμε πάντα με την οικοδέσποινα Γερμανία. Ναι. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι περνάνε και καλύτερη τρίτη από τους ομίλους στο Euro. Το μάλλον δεν το ξέρω, συμπεριλαμβάνονται κάποιοι βαθμοί, ίσως πως πρέπει να έχει κάποιους 4 βαθμούς και πάνω, να έχει καλύτερα γκολ. Okay. Σίγουρα κάποια τέτοια διαφορά θα πέσει. Θα υπάρξει σίγουρα ομάδα. Ο πρώτος όμιλος που είναι και όμιλος της Γερμανίας συμπεριλαμβάνεται από Ελβετία, Σκωτία και Ουγγαρία. Ιδιαίτερος όμιλος, νομίζω ότι το φαβορεί ξεκάθαρα είναι η Γερμανία. Ναι. Από εκεί και πέρα, ποιον βλέπεις από Ελβετία, Σκωτία, Ουγγαρία να παίρνει δεύτερη θέση και ίσως. Δεν λέμε το ίσως, είναι μαστερίσκος γιατί δεν ξέρουμε τι πορεία θα κάνουν αυτές οι τρεις.
αφού βάζουμε έτσι φαβόρη τη Γερμανία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει κιόλας. Με τα προγνωστικά πάμε. Ποια νομίζω ότι μπορεί να τερματίσει δεύτερη, Ελβετία, Σκωτία ή Ουγγαρία? Δεύτερη βλέπω Ελβετία. Δηλαδή νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι η μόνη από τις υπόλοιπες εθνικές στον όμιλο που έχει αρκετούς παίχτες σε υψηλό επίπεδο που μπορούν να ανταγωνιστούν ξεκάθαρα με τους υπόλοιπους. Δεν νομίζω να δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Ναι, ακριβώς. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Για την δεύτερη θέση. Μπορεί να έβαζα και την Ουγγαρία, γιατί και η Σκωτία μπορεί, αλλά νομίζω και η Ουγγαρία που μου την έχω δει στα τελευταία Euro, εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν κάνει το ίδιο. Έχει κάποιους καλούς παίχτες, οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αλλά πιστεύω ένας όμιλος ο οποίος μπορεί, ας πούμε, έχει φαβορεί, αλλά ο δεύτερος με τον τέταρτο μπορεί να ανατραπούν τα πάντα, δηλαδή να βγουν όλοι δεύτεροι από κάτω από τη Γερμανία. Οπότε μπορεί να υπάρχει και καλύτερος τρίτος. Οπότε ωραία, δεύτερη βάση στην Ελβετία, βάση παιχτών και... Ναι, βάση αν το πάμε ρόστερ, νομίζω είναι ένα καλό ρόστερ. Δεύτερη Ελβετία. Καλύτερη στον όμιλο. Και αν υπάρξει τρίτη, Σκωτία ή Ουγγαρία? Ουγγαρία. Ουγγαρία, νομίζω. Ουγγαρία. Δεν νομίζω ότι έχει η Σκωτία ότι έχει αρκετή εμπειρία. Ναι, και νομίζω επιθετικά είναι καλύτερη ομάδα η Ουγγαρία. Έχει τον... Σίγουρα. Μου διαφεύγει ο επιθετικός, πώς λέγεται, που έπαιζε και στη Λειψία. Θα το θυμηθώ αργότερα. Στο δεύτερο όμιλο, πάμε τώρα, εδώ θα σου βάλω πολύ δύσκολα. Και εγώ δυσκολεύομαι, γιατί πολύ άνοιχτος όμιλος. Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Αλβανία. Ιταλία, Κροατία, Ισπανία, Αλβανία. Εντάξει, νομίζω πως οι Κροάτες έχουν αντικειμενικά έτσι μια αίσθηση ότι πρέπει να διεκδικήσουν για το εθνόσημο και μόνο. Δεν νομίζω ότι, παρότι έχει μεγαλύτερους παίχτες και έχει και κάποιους τεράστιας κλάσης, αν δεν ήταν μπροστά η αίσθηση ότι θέλουν και να πάρουν την εκδίκηση για τον τελικό με τη Γαλλία. Α, για το παγκόσμιο λες. Ναι, και ότι γενικά παίζουν για τη φανέλα πάρα πολύ έντονα, νομίζω ότι είναι φαβορή. Και η Ιταλία έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά νομίζω ότι ακόμα σαν εθνική τους είναι φρέσκος ο τίτλος. Ναι, ναι. Να πούμε ότι και η Ιταλία είναι κάτοχος του τελευταίου Euro που το σήκωσε μέσα στην Αγγλία, μου στο Λονδίνο. Κόντρασε και στην Αγγλία. Το πήρε μέσα στη χώρα της οικοδέσποινας. Και να πούμε ότι αυτό το έχουν κάνει λίγες ομάδες, η Εθνική το έχει κάνει μέσα στην Πορτογαλία το 2004, η Πορτογάλη αντίστοιχα το 2016 μέσα στη Γαλλία κόντρα στους Γάλλους. Οπότε σίγουρα αυτό έχει σπάσει πλέον ότι και ο γήπεδος, δηλαδή θα μπορούμε να δούμε, ας πούμε, η Γερμανία να πάει τελικό, okay, επειδή έχει τον κόσμο και ξέρει τα γήπεδα πάνω κάτω οι ποδοσφαιριστές της και ίσως επειδή είναι και το τελευταίο, όπως είπα, Euro λογικά πολλών παιχτών. Ναι. Και κυρίως Νόιερ και Κρός, που είναι μεγάλοι παίχτες και δύο. Από εκεί και πέρα σίγουρα η Ιταλία θα υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η Κροατία έχει καλή ομάδα και ο Μόντριτς νομίζω το τελευταίο του πρέπει να είναι. Ναι. Αν όχι, το Μουντιάλ, αν είναι. Ισπανία. Η Ισπανία έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες, αλλά νομίζω ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Δηλαδή έχει μείνει σε κάποιες τακτικές οι οποίες είναι ακόμα χωρίς την φυσική κατάσταση που απαιτείται για ένα Euro και με τις απαιτήσεις που έχουν οι παίχτες. Οπότε... Σίγουρα θα είναι απειλή, αλλά δεν ξέρω αν θα δεις. Ναι, ναι, ναι. Και περνάμε και στο outsider, θεωρητικά outsider βάσει των τριών ομάδων των υπόλοιπων, η Αλβανία. Ναι. Εντάξει, η Αλβανία... Πάντα πηγαίνει δυναμικά, κάνει κάποιες πορείες. Νομίζω ότι δεν θα είναι έκπληξη φέτος. Να θυμίσουμε δεύτερο συνεχόμενο Euro που πάει κολλητά. Όχι, δεν θυμάμαι, όχι, δεν ήταν στο προηγούμενο. Το 16 ήταν. Ναι, ναι, ναι. Στη Γαλλία και τώρα πάλι ξαναεπιστρέφει σε Euro. Έχει μια δυναμική παιχτών.
Σίγουρα, σίγουρα. Έχει 3-4 ποδοσφαιριστές που παίζουν στην Ιταλία, στην Αταλάντα, στη Λάτσιο. Αλλά εντάξει, σίγουρα ένα outsider, αλλά δεν έχει να χάσει και τίποτα σε αυτόν τον όμιλο. Οπότε την έχεις για έκπληξη ή ας πούμε μπορεί να περάσει τρίτη καλύτερη. Θα μπορούσε. Ή τρίτη, και τέταρτη. Τελευταία και έξω. Ας πούμε τρίτη καλύτερη. Μπορεί να το κάνει δηλαδή. Μπορεί να το κυνηγήσει, δεν το θεωρώ απίθανο. Τώρα το δύσκολο εδώ, ποιον βάζεις πρώτο σε αυτόν τον όμιλο? Πρώτο σε αυτόν τον όμιλο βάζω την Κροατία. Κροατία, ε. Και εγώ αυτό το σκέφτομαι πολύ για Κροατία, γιατί τη βλέπω πιο ομάδα με συνοχή και είναι, έχουν πιο ομοιογένεια, είναι πιο πολλά χρόνια αυτό μαζί. Ενώ στην Ισπανία έχουν αλλάξει, έχουν έρθει τώρα ο παίχτες, ο Γιαμάλ, ο Μπαρτσελόνα, ναι, οι παίχτες Πέδρη, Ροντρίγκο, έχει φύγει ο Ράμος, έχουν αλλάξει τελείως, δηλαδή καινούριο θεματοφύλακας και καινούρια center back. Δεν έχουν δέσει ακόμα μεταξύ τους. Σίγουρα και έχουν και νομίζω αλλάξαν και προπονητή. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, πιθανότατα ναι. Εντάξει, η Ισπανία είναι πάντα μια δύναμη στο Euro και στο Mundial, γενικά οι Ισπανοί πάντα. Έχουν μεγάλα ονόματα, αλλά νομίζω επιθετικά τώρα πάλι με Μωράτα και αυτά δεν ξέρω. Επιθετικά νομίζω δεν είναι τόσο δυνατή όσο ήταν κάποτε, όπως είχαν το Φερνάντο Τόρες και το Βίγια πιο παλιά. Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι και ο Μωράτα δεν ταιριάζει στο στυλ της Ισπανίας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Ναι, εννοείς ότι είναι οι πιο γρήγοροι παίχτες, οι μεσοεπιθετικοί και αυτός είναι λίγο πιο αργός. Ακριβώς, ναι. Ναι, σίγουρα αυτό. Εντάξει, αρκετά χρόνια τον είναι ο Μωράτα εκεί. Δεν είναι κάποιος επιθετικός, αλλά σίγουρα η Ισπανία έχει χρόνια να παραγεί ένα επιθετικό καθαρό γκολτζί. Αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι πολλά χρόνια τώρα οι Ισπανοί με τα extreme βάζουν αρκετά γκολ. Ας πούμε έχει τον Φεραν Τόρες, θα έχει και τον Γιαμάλ τώρα, τον Πιτσιρικά, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι μια καινούργια ομάδα, οπότε δεν την καθιστάς και φαβορεί για τον όμιλο, αλλά είναι η Ισπανία πάντα. Οπότε ποιον βάζεις πρώτη Κροατία, έτσι? Ναι. Δεύτερη θα την έβαζα την Ισπανία, δεύτερη. Τρίτη την Ιταλία και μετά... Αν έκανε το θαύμα η Αλβανία, εντάξει. Να πούμε ότι πρώτη αγωνιστική είναι η Ιταλία-Αλβανία και η Κροατία-Ισπανία. Δύσκολο. Πρώτη αγωνιστική του ομίλου. Σίγουρα θα κρίνει πολλά αν καταφέρει η Αλβανία και κάνει την έπληξη και κερδίσει την Ιταλία. Σίγουρα παίρνει ένα μικρό προβάδισμα, ναι, τουλάχιστον για την τρίτη θέση και μπορεί να κοιτάζει ακόμα ψηλότερα. Και στο Ισπανία-Κροατία πιστεύω ότι από νωρίς θα δείξει ποιος θα πάρει κεφάλι στον όμιλο. Ναι. Γιατί ο νικητής σίγουρα θα πάρει κεφάλι. Αλλιώς, αν πάμε σε ισοπαλία, θα πάει θρίλερ μέχρι το τέλος. Που είναι και πολύ πιθανό. Λοιπόν, πάει και ο δεύτερος όμιλος. Περνάμε στον τρίτο όμιλο, επίσης ωραίος όμιλος αυτός. Σλοβενία, Δανία, Αγγλία, Σερβία. Εδώ σε θέλω τώρα, γιατί και εδώ έχει τρεις τουλάχιστον από τις τέσσερις ομάδες, οι οποίοι μπορούν να βγουν και πρώτοι και δεύτεροι. Αλλά είναι και οι Σλοβαίνοι που έχουν επίσης και αυτοί κάποιες καλές μονάδες και δείξανε πολύ καλό πρόσωπο στα προκριματικά. Από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι το φαβόρι του ομίλου. Είναι η τέταρτη ομάδα που μπορώ να βάλω, γιατί και η Σερβία έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πολύ και έχει καλούς παίχτες. Οι Άγγλοι νομίζω είναι το φαβόρι, λόγω ονόματος, αλλά στο γήπεδο θα φάνει. Και μετά έρχεται η Δανία που και αυτή έφτασε μακριά στο προηγούμενο γύρο, έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά και τελείωσε και αίτητη στα προκριματικά κιόλας. Ναι. Κοίτα, εδώ νομίζω ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να δούμε έκπληξη εδώ. Διότι οι Άγγλοι σίγουρα έχουν όνομα, έχουν παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, έτσι, και έχουν και ένα σχετικό βάθος, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση του προπονητή της Αγγλίας χρόνια δεν είναι καλή και έχει φανεί αυτό. Νομίζω ότι είναι ένας όμιλος ο οποίος μπορεί να γίνουν εκπλήξεις εδώ. Εννοείς για τον Southgate? Ναι, ναι. Ναι, ισχύει, εντάξει. Δεν του κάτσε και το Euro, τον θέλανε πολύ το προηγούμενο το 20. Το οποίο έγινε το 2021 λόγω COVID, να πούμε. Ναι, ισχύει και ξέρω, νομίζω ότι του έχει μπει και μια στάμπα του loser, ότι επειδή έχασε τον τελικό μέσα στη χώρα του, ενώ έκανε δηλώσεις σε όλο το Euro ότι θα το πάρουμε εμείς και έρχεται στο σπίτι και τέτοια που λέγανε, it's coming home και αυτά.
Εντάξει, σίγουρα ναι, τώρα έχει ενισχυθεί και η Αγγλία γιατί έχει και τον Μπέλιγκραμ που είναι σε πολύ καλή φόρμα. Επιθετικά με Κέιν, τι βλέπει εκεί? Κοίταξε, ο Κέιν νομίζω ότι στο γερμανικό πρωτάθλημα ξεκουράζεται αυτή τη σεζόν. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία ιδιαίτερη φέτος για να μην αποδώσει το Euro. Και ειδικά νομίζω ότι με τη βοήθεια του Μπέλιγχαμ θα μπορούσε να είναι μια διάδα φωτιά. Ναι, ο Μπέλιγχαμ από πίσω και σαν κρυφός. Ακριβώς. Και μπροστά ο Κέιν. Θα είναι ωραίο αυτό το ζωγάρι. Θα είναι πολύ ωραίο. Επίσης θα υπάρχει και ο Φόντεν που θα είναι μαζί με τον Μπέλιγχαμ. Θα παίξει εξτρέμ λογικά. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Θα παίξει εξτρέμ. Για το Φόντεν τι πιστεύεις? Πάρα πολύ καλός παίχτης και δεν βγαίνουν τόσο... έχει χρόνια να βγει ένας Άγγλος, κλασικός Άγγλος παίχτης όπως ο Φόντεν. Ναι, ναι. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ, έχει όλα τα στοιχεία. Ισχύει αυτό που λες. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης και το έχει αποδείξει κιόλας και στο σύλλογό του. Πήρε και το Champions League πέρσι, πήρε πάλι το αγγλικό πρωτάθλημα φέτος και ήταν και πρωταγωνιστής σε αρκετά παιχνίδια. Σίγουρα υπάρχει μετά στα μπακ είναι και ο Walker που επίσης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εντάξει, το τέρμα εμένα δεν με ενθουσιάζει τόσο πολύ, το τερματοφύλακα στην Αγγλία. Ποιος είναι σε αυτό το... Κάτσε γιατί τώρα και εγώ κόλλησα. Είναι της Everton σίγουρα. Ο Pickford. Εντάξει, έχει κότσι, το παλεύει. Εντάξει, σίγουρα κάνει... Δεν λέω ότι είναι άσχετος, αλλά εγώ τον θεωρώ ένα μέτριο τερματοφύλακα. Θα μπορούσε πολύ καλύτερα σίγουρα για εθνική Αγγλίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία έχει χρόνια να βγάλει ένα καλό τερματοφύλακα. Δηλαδή, τελευταία θυμάμαι στα καλά του βέβαια, πιο νέος. Τον Χαρτ. Το Χαρτ, αλλά στα καλά του. Καλά του ήταν πιο νέος. Όταν μετά, ας πούμε, που μεγάλωνε πιο πολύ. Ναι, σίγουρα. Εκεί γύρω στο 2014-2015 άρχισε και πέφτει για αυτήν η απόδοση. Ναι. Αλλά έχει δηλαδή χρόνια να δούμε κάποιον καλό σταθερό τερματοφύλακα. Εντάξει. Βέβαια να πούμε ότι παίζουν πολλά ρόλο και τώρα και τα στόπερ. Ναι. Άκουσα τώρα ο Μαγκουάιρ τραυματίστηκε λέει. Δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερη αλλαγή αυτό. Δηλαδή. Εντάξει. Ωραία. Προφανώς κρίμα για τον παίχτη. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός τραυματισμός. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να τον καλύψει. Σίγουρα. Υπάρχουν βάθος. Έχουν ακουστεί και όχι και πολύ καλά λόγια, κυρίως από τις φυλάδες της Manchester United, ναι, για τη σταθερότητα του παίχτη. Εντάξει, δεν τον λες από τους καλύτερους αμυντικούς. Μπορούσε και πολύ καλύτερα. Σίγουρα. Δηλαδή έχει και τη σωματοδομή να το πετύχει αυτό. Και όχι τίποτα άλλο, είναι ότι και είναι ένας από τους αρχηγούς της Εθνικής Αγγλίας. Αυτό είναι το παράδοξο. Αυτό είναι το παράδοξο, αλλά μάλλον κάτι του βρίσκουνε. Σίγουρα και ο προπονητής. Ναι. Και οι συμπαίκτες του. Οπότε μετά θα σε πάω και στον Sterling, που επίσης είναι ένας καλός εξτρέμ. Εντάξει, είναι ένας καλός εξτρέμ, έχει εμπειρία, είναι κίνδυνος, αλλά θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί πάρα πολύ εάν πέσουν πάνω στο gain όλοι. Δηλαδή, αν πέσουν πάνω στο gain και με τον Bellingham μετά να τον φοβούνται, μετά είναι ένας κίνδυνος ο Sterling. Ναι, σίγουρα. Να πούμε ότι εκτός από τον Bickford είναι και ο Ramsdale της Arsenal. Ο δεύτερος τερματοφύλακας και ο Dean Henderson της Crystal Palace που είναι ο τρίτος. Εντάξει, δεν ξέρω για το Ramsdale τι άποψη έχει σε Arsenal τερματοφύλακα. Εντάξει, είναι πολύ καλός, αλλά θέλω να τον δω και για άλλες σεζόν. Σίγουρα, ναι. Γενικά είναι καλή προς μέτρη η τερματοφύλακη της Αγγλίας. Ναι. Εκεί, πάντως καλύτερος. Πιστεύω ότι σε κάποια, γιατί έχει εύκολα παιχνίδια σε αυτόν τον όμιλο κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να τον δοκιμάσει. Ναι, σίγουρα. Τώρα κατά πόσο σε ποιο με ποιον δεν ξέρουμε. Εννοείται. Έχει Alexander Arnold να πούμε στα back. Έχει το Stones που επίσης είναι καλό center back. Έχει τον Trippier από την Newcastle. Έχει το Walker που είπα. Στο κέντρο έχει το Bellingham. Έχει τον Foden. Τον Gallagher από την Chelsea. Τον Palmer επίσης. Πολύ καλή φόρμα, πολύ καλή φόρμα. Πολύ γενικά καλός. Βλέπεις ότι έχει βάθος, έχει επιλογές με την εθνική Αγγλίας. Ναι, έχει αρκετές επιλογές. Βλέπω έχει και τον Σάκα της Arsenal, τον Declan Rice. Δηλαδή, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι ένα από τα φαβορί.
Ναι, σίγουρα είναι το ένα από τα φαβορί. Ξεκάθαρα, αν δεν είναι το πρώτο φαβορί, είναι το δεύτερο, γιατί ναι, είναι και η Γαλλία στη μέση. Εννοείται, και άλλες ομάδες. Είναι και η Γερμανία, όπως προαναφέραμε. Και η επιθετική είναι όπως ο Χάρι Κέιν, ο Μπόουεν της West Ham, ο Γκόρντον Άντονι της Newcastle, ο Τόνι της Μπρέτφορντ και ο Watkins της Aston Villa. Έχω ακούσει καλά για τον Watkins, αλλά θα προτιμούσα τον Harry Kane. Σίγουρα νομίζω ο Harry Kane θα ξεκινάει βασικός. Ναι. Και στην αλλαγή θα δούμε. Έχει καλούς, έχει γεμάτο ρόστερ. Έχει δηλαδή και επιθετικούς και μέσους και αμυντικούς και τερματοφύλακες από το κορυφαίο πρωτάθλημα της Premier League. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει... Ναι, δύο παίχτες μόνο, ο Bellingham παίζει στη Real, να είναι εκτός Αγγλίας, και ο Kane παίζει στην Bayern. Ναι. Έχει δύο παίχτες μόνο που είναι εκτός Αγγλίας, αλλά παίζουν στο αγγλικό πρωτάθλημα που είναι και το κορυφαίο. Εντάξει, αυτό είναι και καλό και κακό βέβαια. Ναι, σίγουρα. Από εκεί και πέρα, το Watkins το θυμούνται κιόλας και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Ναι. Γιατί παίξαν στα ημιτελικά και το αποκλείσανε. Και ο προπονητής εμένα δεν με τρελαίνει, Southgate. Ναι, και εγώ νομίζω ότι με αλλαγή προπονητή θα μπορούσε εύκολα να χτυπήσει μια διοργάνωση η Εθνική Αγγλίας. Σίγουρα, έτσι. Εντάξει, μπορούσε να το πάρει τότε το 2021, δεν το πήρε. Πίστευα ότι δεν θα τον κρατήσει επειδή και στο Μουντιάλ δεν πήγε καλά πριν το Euro, το 18. Έφτασε δηλαδή μέχρι... Και τώρα στο τελευταίο νομίζω στο Κατάρ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Ναι. Ή προημιτελικά. Με τη Γαλλία αποκλείστηκε. Αλλά δεν θυμάμαι άμα ήταν προημιτελικά ή ημιτελικά. Και πάλι δεν το πήρε το παγκόσμιο κύπελλο που θέλει. Γιατί η Αγγλία όποτε πάει σε μια διοργάνωση θέλει να πάρει και παγκόσμιο και Euro. Παγκόσμιο νομίζω έχει ένα. Ναι. Euro δεν έχει. Αυτό είναι που θέλει πολύ. Θα δούμε βέβαια. Λοιπόν, αφού αφήνουμε την Αγγλία, έχουμε Σλοβενία, Δανία, Σερβία. Αλλά θα κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο να πάρουμε μια ανάσα. Να ξεκουραστούμε και επιστρέφουμε δυναμικά να συνεχίσουμε τους ομίλους.
Επιστρέψαμε πίσω. Συνεχίζουμε εδώ, αφού αφήσαμε την Αγγλία εκεί για το Harry Kane και το Southgate να τσακωθούν για το ποιος θα παίξει επίθεση. Πάω στην Δανία, η οποία τα τελευταία χρόνια σε Euro και Mundial, κυρίως σε Euro, κάνει καλές πορείες και είναι η μόνη ομάδα από όλες που είναι στους ομίλους που τερμάτισε αίτητη στα προκριματικά. Δεν έκανε ούτε μία ήττα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια νομίζω έχει και σημασία και με ποιες ομάδες το έκανε αυτό. Δεν νομίζω τώρα ότι θα, αν ας πούμε κερδίζει την Αγγλία σε αυτόν τον όμιλο, θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να φάει γκολ ή θα μπορούσε να βγει αίτητη τον όμιλο αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, είναι... Εγώ την έχω τουλάχιστον να παλέψει, θα παλέψει σίγουρα και με την Αγγλία, μπορεί να παλέψει, αλλά και με την και με τη Σερβία, που επίσης είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι ένα ανοιχτός όμιλος γενικά. Να πούμε ότι ο Έριξον θα παίξει κανονικά. Okay. Θυμόμαστε όλοι τι είχε πάει στο τελευταίο γύρο. Να σου πω έτσι ενδεικτικά για το ρόστερ ότι ο Σμάιχελ νομίζω είναι το από τα τελευταία του Euro, γιατί είναι και 37, θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Ο Φέντρικ Ρόνο της Ουνιών Βερολίνου θα είναι ο δεύτερος και ο Χέρμανσεν Μάτς της Λέστερ θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας από ό,τι βλέπω εδώ, εντάξει. Ξέρουμε όλοι ποιος θα παίζει τερματοφύλακας. Ναι, προφανώς. Σμάιχελ. Εννοείται. Στην άμυνα έχει τον Κρίστιανσεν της Μπαρτσελώνα. Οκ, καλός. Τον Κρίστιανσεν, τον μπακ της Ρώμα. Έχει τον Μέιλε της Βόλσμπουργκ. Τον Κάερ έχει της Μίλαν, το γνωστό και είναι και ο αρχηγός συνήθως. Λέω τώρα τα πιο γνωστά ονόματα δηλαδή που βλέπω κιόλας. Μέση έχει στους μέσους έχει τον Χόιλμπεργκ της Τότεναμ. Μετά έχει και από βέλγικο πρωτάθλημα από Άντερλεχτ τον Ντιλέινι Τόμας. Έχει Κρίστιαν Έριξεν από τη Manchester United. Νομίζω και του Έριξεν εντάξει, δεν θα είναι το τελευταίο γιατί βλέπω είναι 32, αλλά σίγουρα με αυτό το περιστατικό με τη υγεία που πέρασε τότε λέγανε ότι ίσως και να μην ξανά έπαιζε και μπάλα κιόλας. Όχι, είναι πραγματικά θαύμα που παίζει και νομίζω ότι δεν θα παίξει με τόσο υψηλούς ρυθμούς σε αυτό το Euro. Και εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεκινάει να παίζει και αλλαγή νομίζω τις περισσότερες φορές. Εντάξει, έχει στην επίθεση είναι τα πιο βαριά χαρτιά. Όπως είναι ο Χόιλουντ της Manchester United, 21 χρόνο επιθετικός. Ο Ντόλμπερκ, γνωστός σε όλους. Ο Πόλσεν της Λειψίας. Και πάει με τον Χούλαν Κάσπερ, με δανό προπονητή. Τώρα αυτό δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Εντάξει, για το Southgate είναι άλλο παπαγγελίο, αλλά νομίζω στις χώρες οι οποίες δεν είναι, έχουν τόσο βαριά συμβόλαια, νομίζω ότι οι προπονητές που είναι από την ίδια χώρα στέκονται καλύτερα και οργανώνουν τις ομάδες καλύτερα. Δηλαδή, άμα είναι ένας προπονητής, όπως στην Ελλάδα, άμα έχει ένα προπονητή, όχι ότι και ξένοι. Με τον Χάγκελ πήραμε το Euro, έτσι. Αλλά σίγουρα ξέρουν καλύτερα τα αποδυτήρια, ξέρουν καλύτερα το κλίμα του πρωταθλήματος του εκάστοτε και το τι επικρατεί στη χώρα. Για μένα είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να σου πιάσει, μπορεί και όχι. Δηλαδή ένας προπονητής ο οποίος είναι από τη χώρα σου μπορεί να ξέρει να εμψυχώνει τα αποδυτήρια, να έχει πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τους παίχτες, αλλά μπορεί να μην ξέρει παραπάνω επίπεδα, να μην είναι τόσο ποιοτικός προπονητής. Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένας ποιοτικότερος προπονητής από το εξωτερικό ίσως να μην μπορεί να σου φέρει το κάτι παραπάνω στους παίχτες, να στο βγάλει. Νομίζω ότι είναι μπορείς να βρεις μια καλή ισορροπία πάντα. Δηλαδή ένας προπονητής που έχει κάποια σύνδεση με τη χώρα, αλλά είναι και ένας ποιοτικός. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί και με την περίπτωση της Δανίας.
Πώς τη βλέπεις τη Δανία γενικά σε αυτόν τον όμιλο? Παρατηρώ ότι από την εντεκάδα της βλέπεις ότι είναι μια καλή εντεκάδα, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο. Οι αλλαγές όμως βλέπω ότι δεν είναι, ότι είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει βάθος στον πάγκο. Ναι, άρα βλέπεις να περνάει τον όμιλο, σαν μπορεί να διεκδικήσει και την πρώτη θέση. Πρώτη θέση δεν νομίζω, σίγουρα μπορεί να περάσει όμως. Ναι, γιατί υπάρχει, πάμε και εκτός από δεύτερη και τρίτος καλύτερος. Ναι, ακριβώς. Ωραία, περνάμε στη Σερβία, επίσης μια ανερχόμενη δύναμη στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και αυτή. Με παίχτες όπως ο Μίτροβιτς επιθετικά, ο Βλάχοβιτς, ο Ζίφκοβιτς που έχουμε και από εδώ με ελληνικές εκπρόσωπες, ναι. Από ελληνικές ομάδες, ο Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, ο Τζούρις του Πανεκού, Μλαντένοβιτς, η νέα μεταγραφή του Πανεκού, ο Μαξίμοβιτς στο κέντρο που είναι και βασικός και στην Εθνική Σερβίας. Έχει τον Μιλένκοβιτς Σάβιτς του Τωρίνο τερματοφύλακα βασικό. Έχει τον Παύλοβιτς επίσης από τη Λειψία, Μιλένκοβιτς από Φιωρεντίνα, Φίλιπ Λαντένοβιτς από Παναθηναϊκό. Γκατσίνοβιτς από ΑΕΚ στο κέντρο. Έχουμε αρκετούς παίκτες εκεί στη Σερβία που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κώστιτς από Γιουβέντους. Ποιος άλλος, Ζίφκοβιτς τον είπα. Και πάμε και επιθετικά που έχει τα πιο βαριά ονόματα. Βέβαια. Σερβία. Γιώβιτς από Μίλαν. Μίτροβιτς, παίζει η Σαουδική Αραβία πλέον. Τάντιτς και Βλάχοβιτς. Και προπονητής είναι στο Ίκοβιτς και εδώ έχουμε Σέρβο προπονητή. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Έχουν επενδύσει σε νέα παιδιά και αυτό φαίνεται. Νομίζω ότι είναι από τους δυνατούς του Euro. Ίσως όχι στους πρώτους πέντε, αλλά σίγουρα είναι από τους δυνατούς. Τη βλέπεις να προκρίνεται από τον όμιλο? Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα. Βλέπεις να μπορεί να, ας πούμε τώρα λέμε, να, παράδειγμα, να κοντράρει την Αγγλία για την πρώτη θέση που είναι το ξεκάθαρο φαβορή Αγγλία για την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Νομίζω ότι αν μπουν με την οτροπία ότι για 90 λεπτά τα δίνουμε όλα, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω ότι η Σερβία, νομίζω σε αυτόν τον όμιλο τη βάζω λίγο πάνω από τη Δανία, χωρίς να την πω την Δανία, ότι βάζει ότι είναι μια ανερχόμενη δύναμη και έχει ποδοσφαιριστές μέσα πολύ καλούς και ειδικά στην επίθεση που παίζει μεγάλο ρόλο η επίθεση στο Euro, γιατί εκτός από την άμυνα πρέπει να βάλεις και γκολ μπροστά. Οπότε σίγουρα θα γίνει μάχη με αυτές τις τρεις ομάδες. Μπορεί, γιατί είναι και η Σλοβενία που θα περάσω τώρα αμέσως και σε αυτήν, που μπορεί να κάνει και αυτή την έκπληξη, γιατί στο Euro γίνονται αρκετές εκπλήξεις. Αλλά σίγουρα η Σερβία την βλέπω και αυτή να πηγαίνει, να περνάει τον όμιλο. Τώρα πρώτη, δεύτερη ή μπορεί και τρίτη καλύτερη, δεν ξέρω γιατί θα γίνει η μάχη. Σίγουρα είναι δύσκολος ο όμιλος και ανοιχτός επίσης για όλες τις θέσεις. Οπότε θα δούμε και εκεί σπουδαία παιχνίδια πιστεύω. Ναι, και περνάω στη Σλοβενία που είναι το outsider του ομίλου, βάσει roster πάντα. Και θέλω να μου πεις την άποψή σου για τον επιθετικό της Σλοβενίας, το Σπόραρ, ο οποίος έχει ακούσει τα εξαμάξια ο άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα, που παίζει τον Παναθηναϊκό. Ειλικρινά νομίζω ότι γενικά είναι ένας έτσι επιθετικός ο οποίος έκανε τις καλές σεζόν. Σίγουρα μπορείς να περιμένεις κάποια πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πιο κοντά στο κλασικό εννιάρι παρά ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ζητήσει μπάλα και να χτίσει. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα γερό κέντρο να τροφοδοτείται σωστά, καλά και στα πόδια του. Δεν μπορείς να τον τρέξεις. Νομίζω πως αν τροφοδοτηθεί έτσι είναι επικίνδυνος. Ωραία. Αυτό να πούμε ότι εκτός από το Σπόρα, επειδή το είπα, επειδή παίζει στον Παναθηναϊκό, θα παίξει και ο Βέρμπιτς που είναι επίσης στον Παναθηναϊκό και ο Τσέριν που είναι επίσης στον Παναθηναϊκό. Επίσης να πούμε τερματοφύλακας θα είναι ο Όμπλακ. Πολύ καλός. Βασικός τερματοφύλακας και αρχηγός της Εθνικής Σλοβενίας. Από τα βαριά ονόματα του ρόστερ. Στην άμυνα έχει τον Μπρέκαλο, που επίσης θα το θυμάστε από σειρά ετών. Έχει περάσει από την Βόλτσμπουργκ. Έχει στο Γιάνοβιτς. Γενικά έχει αρκετούς παίχτες οι οποίοι παίζουν στο σέρβικο πρωτάθλημα. Πλέον, ναι, ναι. Γιατί βλέπω αρκετές σερβικές ομάδες και ιταλικές, αλλά εντάξει, έχει και σλοβένικο.
από Σλοβένικο, όπως είπα. Ο Τσέριν είναι. Ο Λόβριτς επίσης από την Ουντινέζε. Ο Βέρμπιτς από τον Παναθηναϊκό. Επιθετικά τώρα έχει τον Σπόραρ και έχει και τον μεγάλο superstar, τον Σέσκο. Πώς φαίνεται ο Σέσκο, ωραίος ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ ωραίος, πιστεύω. Λειψία, επιθετικός βασικός λειψίας. Πιστεύω μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτή την ομάδα. Μπορεί να σκοράρει, να βρει τρύπες, να κάνει πράγματα. Αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι αρκετό να το κυνηγήσει μόνο αυτός. Αυτό είναι σίγουρο. Απλά βλέπω γενικά στα προκριματικά έβλεπα που όταν είχα η Σλοβενία έβαζαν αρκετά γκολ μπροστά η επιθετική, ο Σέσκο. Έβαζε ο Σπόρα αρκετά γιατί ναι. Ο Σέσκο τον τροφοδοτούσε. Δηλαδή, όποτε έβλεπα γκολ Σπόρα, ασίστη είχε ο Σέσκο. Δηλαδή, εκτός ότι είναι επιθετικός, ο Σέσκο μπορεί να μοιράσει την μπάλα. Δηλαδή, ένα παίχτη ο οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει, ας πούμε, το Σπόρα που βέβαια. Στην Ελλάδα μπορεί να μην βάζει όλο τον γκολ. Στην εθνική Σλοβενία πολύ συχνά τον βλέπουμε σκόρερ ναι. Το Σπόρα. Σίγουρα έχει να κάνει και το γεγονός ότι είναι από την ίδια χώρα οι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή, ναι, συνεννοούνται αλλιώς, μπορεί να γνωρίζονται και από το παρελθόν οι άνθρωποι, ποτέ δεν ξέρεις. Προπονητής εδώ είναι ο Κέκ Μάτιατ και αυτός Σλοβένος. Βλέπουμε σε αρκετές χώρες μέχρι στιγμής ότι και οι προπονητές είναι από την ίδια χώρα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι διαφορετικής υπηκότητας. Τώρα δεν ξέρω, εσύ είπες ότι δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο. Σε κάποιες φορές μπορεί να είναι και καλό, αλλά νομίζω ότι όχι. Σίγουρα δεν παίζει, γιατί εντάξει, μπορεί η Πορτογαλία που πήραμε το Σάντος στο Euro σίγουρα να έπαιξε ρόλο, αλλά ο Σάντος τότε ήταν και έπαιζε με ένα καλό σύστημα. Αλλά εντάξει, θυμάστε τον άθλο της Ελλάδας, ναι. Αλλά εντάξει, συνήθως οι εθνικές τα τελευταία χρόνια και οι πιο πολλές εθνικές τυχαίνουν και έχουν προπονητές της ίδιας χώρας. Εμείς στην Ελλάδα εδώ τους υποτιμάμε τους δικούς μας προπονητές. Ναι, και πραγματικά είναι κρίμα γιατί έχουμε καλούς Έλληνες προπονητές. Εννοείται αυτό, αλλά τα ξέρεις εδώ στην πρώτη στραβή τελείωσαν ναι, όλοι. Ναι. Φεύγεις. Εδώ διώξαμε το Ρανιέρι κάποτε. Έλατε. Που, παράδειγμα, φαίνεται δεν είναι Έλληνας, Ιταλός ήταν. Πήγε στη Λέστερ την ίδια χρονιά και πήρε το πρωτάθλημα. Ήταν όμως παρόμοιας κουλτούρας, έτσι. Εντάξει, okay, έκανε ένα-δύο στραβά αποτελέσματα και αμέσως πέσαμε να το φάμε. Δηλαδή, εδώ πρέπει να πάρουμε όλο νίκες. Εντάξει, σίγουρα πρέπει επιτέλους να πάμε σε μια τελική διοργάνωση, γιατί έχουμε πάμε 10 χρόνια και φέτος ήταν μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια. Πιστεύω τσάμπα τώρα δεν είμαστε εμείς να παίζουμε στο αυτό το Euro και είναι η Γεωργία. Δεν με εντυπωσίασε τίποτα σε αυτό που παρομοιάζανε τη Γεωργία σαν μια καλή ομάδα και λόγω έδρας. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, ούτε ο Κβαρατσχέλια νομίζω ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο στο παιχνίδι. Να, όχι, όχι. Οπότε μόνοι μας νομίζω κάναμε αυτοχειρία. Εντάξει, νομίζω το πρόβλημα με την εθνική Ελλάδος είναι ότι οι παράγοντες δεν ξέρουν, και ο κόσμος καμιά φορά δεν ξέρουν τι ζητάνε από την εθνική. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θέλουμε να παίζουμε καλή μπάλα, αν θέλουμε να παίρνουμε αποτελέσματα, αν θέλουμε και τα δύο. Σίγουρα να είναι. Αυτό. Λοιπόν, και περνάω γρήγορα στον τέταρτο όμιλο, Πολωνία, Αυστρία, Γαλλία, Ολλανδία. Με ποια θες να ξεκινήσω. Επίσης εδώ πολύ δύσκολος όμιλος και ανοιχτός. Πολύ ανοιχτός όμιλος εδώ. Ισχύει. Νομίζω ότι το πιο εύκολο να αναλύσεις εδώ είναι η Πολωνία. Έχει σοβαρούς τραυματισμούς από ό,τι διαβάζω Μίλικ και Λεβαντόφσκι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έτοιμη σε 100% για την πρεμιέρα. Νομίζω όμως ότι και να είναι έτοιμοι δεν θα βάλουν τα πόδια τους σε κίνδυνο. Δεν ξέρω. Είδα το Λεβαντόφσκι ότι το έκανε στο Euro, ήταν στο Μουντιάλ, δεν θυμάμαι. Ναι. Στο Μουντιάλ ήταν. Μουντιάλ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει τις αντοχές να το κάνει μετά από τον τραυματισμό τώρα. Άρα την Πολωνία την πετάμε από την πρώτη θέση σίγουρα. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα τους βγάζουμε από την πρώτη θέση. Αυστρία, ποιότητα στο ρόστερ, ναι, δεν λέω. Θα παίξει ο Αλάμπα, θα παίξει. Νομίζω, ναι, νομίζω. Δηλαδή σε όλες τις θέσεις υπάρχουν ένα-δύο παίχτες. Ναι, έχει μπροστά τον Αρναούτοβιτς, που είναι ένας καλός επιθετικός. Αλλά νομίζω ότι της λείπει ο ένας παίχτης που θα ξεχωρίσει. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Παραπάνω από τους υπόλοιπους.
Και αυτή τα τελευταία χρόνια έχει πρωταγωνιστεί. Ναι. Δεν θυμόμασταν πιο παλιά. Τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει εμφανιστεί. Φαίνεται ότι έχει επενδύσει στις ακαδημίες της. Και αυτό είναι καλό γενικά να επενδύουν οι χώρες. Και εδώ στην Ελλάδα γενικά αυτά τα παιδιά που βγάζουν τα ταμεία. Να του δώσουμε, ναι, να δίνουμε προσπάθειες και στις ομάδες και στις εθνικές. Γιατί όπως βλέπουμε και οι Άγγλοι βγάλαν τον Φόντεν, τον Μπάλμερ από Ακαδημία της Manchester City βγήκαν και δύο. Ακριβώς. Και έχουν γίνει τώρα πιθαράδες εκατομμυρίων ευρώ. Απλά εντάξει, εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα, το οποίο πρέπει να αλλάξει και εδώ σίγουρα. Το έχουμε πει πολλές φορές. Περνάω στο μεγάλο φαβορί κατ' εμέ του ομίλου Γαλλία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Σε όλες τις θέσεις νομίζω είναι υπερπλήρης, επίθεση, άμυνα και το τέρμα. Σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο για την πρώτη θέση και νομίζω ότι θα είναι, θεωρώ και ότι είναι μια ομάδα φαβορή για το Euro. Ναι. Το έτσι περίεργο και ωραίο θα έλεγα εγώ με τη Γαλλία είναι ότι έχει ένα σύστημα το οποίο είναι αρκετά περίεργο να το πιάσεις μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή βλέπεις ότι για παράδειγμα ο Γκριεσμάν μπορεί να παίζει ανά πάσα στιγμή μέσα στο γήπεδο, είτε κρυφός είτε να κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω, να ανεβαίνει επίθεση. Ο Εμπαμπέ ουσιαστικά δεν έχει θέση, δηλαδή μπορεί να παίξει στην κορυφή, στα άκρα, τον βάζεις όπου θες. Δηλαδή μπορεί να γίνουν αλλαγές μέσα στο γήπεδο τις οποίες δεν προλαβαίνεις γιατί είναι τόσο πλήρης. Και εκτός από αυτό είναι ομάδα πολύ καλή με φυσική κατάσταση. Εννοείται. Γρήγορη και στο κέντρο έχει τον, και τους νέους πλέον Καμαβικά, Τσουαμενή επίσης που είναι αρκετά καλή. Στα στόπερ επίσης έχει αξιόμαχα και πολύ καλά στόπερ. Νομίζω πήγε και ο Κουντέ πρέπει να έχει πάει αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Τερματοφύλακα θα παίξει ο Μάιγκαν από τη Μίλαν. Ναι. Με δεύτερο τον Αρεολά. Και τρίτο το Σαμπά της Λάντς. Και τρεις είναι πολύ καλοί τερματοφύλακες. Έχει από τη Μαρσέη με τον Κλος τον δεξιό μπακ. Ναι. Τον Τέο Ερναντέζ από τη Μίλαν. Τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ. Ναι. Τον Κουντέ όπως είπα. Τον Μεντί αριστερά. Τον Μπαβάρ δεξιά. Σαλιμπά και ο Παμεκανό. Αυτή είναι η άμυνά της. Στο κέντρο όπως είπα Καμαβιγκά, Φοφανά, Ν'Κολό Καντέ από τα τελευταία του για αυτού είναι γυρολογικά. Ναι. Ράμπιο, Τσουαμενί και ο Ζαϊρί Έμερι Γουόρεν, αυτός 18 χρονών πρέπει να είναι ταλέντα του Μπαρί. Σαν τελευταία επιλογή νομίζω τον έχει πάρει. Και πάμε επιθετικά που πάντα γενικά... Η λίστα είναι... Η λίστα είναι η περισσότερη της Παρί, ένα Σίντερ και ένα Σίντερ, ένα της Μπάγκερ και ένα της Ατλέτικο και ένα της Μίλαν. Λοιπόν, ξεκινάμε σίγουρα Ολιβιέ Ζιρού, Αντουάν Γκριεσμάν, Κολομουανί, Εμπαπέ, Τουράμ από Ίντερ, Ντεμπελέ Ουσμάν που παίζει την Ήρωση Εξτρέμ, Κομάν από την Μπάγκερ και ο Μπαρκολά της, πιο νέος από τους 20 χρονών, της Manchester City επίσης. Εδώ επιθετικά νομίζω η Γαλλία είναι όχι απλά υπερπλήρης, είναι full. Ειλικρινά. Έχει νομίζω επιθετικούς κάθε επίπεδου. Έχει τον επιθετικό περιοχής που είναι βαρύ κορμί Ζιρού. Ναι. Έχει τον Ντεμπελέ που παίζει εξτρέμ, έχει τον Μπαμπέ που επίσης παίζει και αυτός σε τρεις θέσεις. Τον Γκριεσμάν που και αυτός παίζει κυρίως εξτρέμ. Έχει τον Κολομουανί ο οποίος έχει πολύ ωραίο βαρύ σώμα και μπορεί να παίξει και μπροστά. Ναι. Και θυμάσαι την φοβερή ευκαιρία με την Αργεντινή που έχασε στο τέλος. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία του να βγάλει αυτή την ευκαιρία να το πετάξει από μέσα. Τρομερή ευκαιρία. Ναι. Εγώ βάζω φαβορί κυρίως στη Γαλλία, όχι επειδή το έχει πάρει. Έχει χρόνια να το πάρει το Euro και το χάσει με στη χώρα του 16, αλλά βάσει τη πορεία που κάνει στα τελευταία Euro και Mundial. Και βάσει του τελευταίου Μουντιάλ που έκανε με, με την παρόμοια ομάδα, δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Μόνο ο Γιώρης ο τερματοφύλακας. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να το πάρει το Euro και έχει και τον Τουράμ που επίσης είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός. Φάνηκε η φέτος που πήρε Ίντερ και το πρωτάθλημα, βοήθησε αρκετά. Μαζί με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε φαβορεί και εδώ Γάλλος προπονητής ο Ντεσάμπ. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία από τη στιγμή που το κυνηγάει τόσο πολύ. Και έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν να το διεκδικήσουν και να υποστηρίξουν την κατάσταση αυτή. Συν το χαμένο τελικό του Μουντιάλ. Δηλαδή όταν πας σε έναν τελικό Μουντιάλ, πετάς 3 γκολ και τον χάνεις. Ναι. Νομίζω ότι με έναν πιο εύκολο αντίπαλο θα μπορέσεις να το κλειδώσεις το παιχνίδι.
Ναι, σίγουρα. Και το χάνεις και στα πέναλτι, έτσι. Ναι. Και έχεις και την τρομερή ευκαιρία από όπου. Αυτή η ευκαιρία είναι η ευκαιρία του αιώνα ήταν. Αλλά εντάξει, το έβγαλε και ο Μαρτίνες εκεί, έπεσε εξαιρετικά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ωραία. Πάμε, φεύγουμε και από τους Γάλλους. Πάμε και στην Ολλανδία, που νομίζω ότι είναι το δεύτερο φαβόρι του ομίλου και λογικά θα χτυπήσει δεύτερη θέση και θα πάω στη λογική ότι η Αυστρία είναι πιο δυνατή να χτυπήσει την τρίτη καλύτερη θέση από την Πολωνία. Κοίτα, νομίζω ότι δεν αποκλείεται η Γαλλία να πάει πιο χαλαρά και να πάει ως δεύτερη. Να βγει ως δεύτερη στον όμιλο. Ναι, δηλαδή θα πάει χαλαρά, ξέρει ότι θα περάσει. Γιατί αυτό. Σίγουρα μετά θα έχει αντίπαλο πρώτο που θα έχει βγει από τον όμιλο. Θα έχει πιο δυνατή, ναι, θεωρητικά. Ναι, το, όχι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα κουραστεί τώρα. Για Ολλανδία. Ολλανδία, φοβερή άμυνα, φοβερό κέντρο. Δεν ξέρω, ναι, αν έχει πάει ο Ντεπάι φέτος. Ναι, έχει νομίζω πάει. Θα το δω. Άμυνα σίγουρα έχει τρομερή, έχει τον Άκη, έχει τον Μπλίντ που έκανε εξαιρετική σεζόν με τη Χιρόνα. Τον Ντάμφρις έχει, τον Φρίμπονγκ της Λεβερκούζεν που πήρε και το πρωτάθλημα. Τον Μάτσεν από την Ντόρτμουντ, τον Ντελίχτ από την Μπάγερ, τον Ντεβράι από την Ίντερ, τον Βαν Ντάικ από την Λίβερπουλ και είναι βασικός και αρχηγός, και τον Βαν Ντεβεν Μίκη που είναι ανερχόμενος από την Τότεναμ. Έχει αρκετά πολύ καλή άμυνα, δυνατή άμυνα κιόλας, και έκανε και καλό Μουντιάλ το τελευταίο που έκανε. Την αντιμετωπίσαμε και εμείς τα προκριματικά χωρίς να έχουμε καλές. Έλατε. Καλή μνήμη σίγουρα από το μάτι της Ολλανδίας που φάγαμε τα 3-4 που είχαμε φάει. Λοιπόν, στο κέντρο έχει τον Γκράβενμπεργκ, τον Κουμπ Μέινερς της Αταλάντα που πήρε και το Europa League, τον Ρέιντζερ Τιγάνι της Μίλαν, τον Τσάβι Σίμονς το ταλέντο την Λειψία ή Σάλτμπουργκ, γιατί τα μπερδεύω. Νομίζω Σάλτμπουργκ πρέπει να είναι. Όχι, με λάθος εγώ. Λειψία. Okay. Επειδή έχουν το ίδιο σήμα, και νόμιζα ότι έπαιζε στη Σάλτμπουργκ. Εντάξει, και η Λειψία. Και έχει το Βαϊνάλντουμ. Ναι, τον πήρε. Νομίζω πρέπει να τον έχει πάρει. Σαν τελευταίο, αν τον πάρει. Και πάμε επίθεση. Έχει τον Μπέρουιν, τον Μπρόμπεϊ από τον Άγιαξ, τον Μέμφις Ντεπάι τον έχει κανονικά, τον Γκάπκο. Τον Μάλεν έχει, και τον Βέρχορστ. Έχει παίχτες, αλλά βλέπεις ότι επιθετικά τουλάχιστον έχει πλάγιους παίχτες ή κρυφούς επιθετικούς. Ναι. Δεν ξεχωρίζει κάποιος καθαρός επιθετικός που θα πεις ότι θα βάλει γκολ. Βέβαια, εντάξει, απ' την άλλη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπορείς να βάλεις γκολ από οποιαδήποτε θέση και να παίζεις. Απλά θεωρώ ότι το δυνατό της σημείο είναι η άμυνα και το κέντρο. Θεωρώ ότι επιθετικά 3 γκολ θα βάλει σε μια ομάδα σαν την Εθνική Ελλάδος. Δεν θα βάλει σε μια πιο δυνατή χώρα. Τι άλλο θα σου πω. Α, ναι, προπονητής ο Κούμαν. Κούμαν. Ολλανδός. Τον έχουμε δει να έχει και καλές πορείες, τον έχουμε δει να κάνει και διάφορα ευτράπελα. Ελπίζω να είναι από τις φορές που θα κάνει μια καλή πορεία. Και οι Ολλανδοί και τα τελευταία 10 χρόνια και αυτοί πρωταγωνιστούν. Εντάξει, δεν το πήραν το Μουντιάλ του 10 τότε που θέλανε πολύ. Ναι. Πέσανε και πάνω σε μια πολύ δυνατή Ισπανία τότε. Ανίκητη. Τώρα θα δούμε. Μπορεί να κάνει την έκκληση στο Euro. Ωραίος όμιλος και αυτός ανοιχτός. Ναι. Με τη Γαλλία και την Ολλανδία να είναι ένα κλικ πιο πάνω από τις άλλες δύο σίγουρα. Βέβαια. Πάμε και στον πρώτο τελευταίο όμιλο, στον πέμπτο. Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβακία, Ουκρανία. Εδώ ξεκάθαρο φαβορί νομίζω είναι το Βέλγιο. Ναι, ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έβαζα τη Ρουμανία ως τέταρτη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να κυνηγήσει κάτι. Μετά ο δεύτερος και ο τρίτος καλύτερος για μένα παίζονται. Δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει μετά. Μπορούν να γίνουν τα πάντα σε αυτές τις δύο θέσεις. Ωραία. Άρα βάζεις Βέλγιο φαβορί. Βέλγιο φαβορί, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μισό διάλειμμα. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε τους ομίλους. Και πριν ολοκληρώσουμε για την εκπομπή, θα σου ρωτήσω και την άποψή σου για το μπάσκετ.
για την Ευρωλίγα, πώς την πήρε ο Παναθηναϊκός και για τους τελικούς που έχουμε και σε λίγη ώρα από τώρα. Έτσι πολύ σύντομα, η άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετά από μια πορεία η οποία ήταν αρκετά δύσκολη, έκανε το θαύμα, πήρε την Ευρωλίγα, μετά ήταν λογικό να είναι κουρασμένος και λίγο αδιάφορος. Ναι, ναι. Βέβαια μόλις είδε ότι χάνει τη σειρά, έπρεπε λίγο να σφίξουν πάλι τα λουριά για να πάρεις και το πρωτάθλημα. Κατά την άποψή μου θα είναι ένα πολύ ωραίο double για τον μπασχετικό Παναθηναϊκό φέτος. Αν κερδίσει σήμερα πάντα μιλάμε, ναι, και κάνει το 2-2, νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί την Παρασκευή για να το πάρει. Εντάξει, σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι γιατί και ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα και θέλει θεωρητικά να πάρει το πρωτάθλημα γιατί δεν κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα και να κάνει το double γιατί έχει πάρει και το κύπελο. Από εκεί και πέρα ελπίζω να δούμε μόνο μπάσκετ, να μην υπάρχουν εξαγωνιστικοί παράγοντες κτλ. Θα ήταν ό,τι καλύτερο αυτό. Ωραία. Αυτά για το μπάσκετ. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο να ολοκληρώσουμε τις ομίλες του Euro και να κάνουμε και την αποφώνηση και θα το πούμε, θα δούμε και την πρώτη αγωνιστική πώς θα πάει μέχρι την άλλη Τετάρτη για να αναλύσουμε γιατί μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια. Λοιπόν, επιστρέψαμε, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Εντάξει, νομίζω φτάνουμε και στις ομίλες σιγά σιγά να τελειώσουμε. Λοιπόν, συνεχίζω στον όμιλο που έχεις βάλει φαβορί το Βέλγιο. Βεβαίως. Για πρώτη θέση. Ρουμανία, Σλοβακία, Ουκρανία. Ουκρανία, εγώ λέω δεύτερη. Ό,τι ναι, μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε τέτοια κατάσταση τώρα, δεν ξέρω αν είναι οι παίχτες σε ψυχολογική κατάσταση, αλλά σίγουρα μπορούν να το κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση. Εντάξει, βάσει και ρόστερ το πάω εγώ πάντα. Ναι, εντάξει, εννοείται. Θα έχει και τον Ντόμπινγκ μπροστά, τρομερός επιθετικός στο Μουντρίκ. Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι λόγω πολέμου δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κατέβουν με την οτροπία να παίξουν για το εθνόσημο, μπορεί να απλά να έχουν κουραστεί άνθρωποι ψυχολογικά, δεν ξέρω. Σλοβακία, Ρουμανία. Εγώ δεν έχω ιδέα. Σλοβακία θα την έβαζα καλύτερη τρίτη και Ρουμανία. Βάσει ρόστερ κιόλα δεν έχω να δω. Ξέρω εγώ όμως. Σλοβακία παλιά θυμάμαι Χάμσικ τώρα. Ναι, ναι, και εγώ από εκεί το κρατάω αυτό. Από τέτοια εποχή. Πάντως θα κατάφερε, είναι στο Euro. Μπράβο της. Έχει το τέτοιο εδώ. Του Μπράβνικα. Της
Newcastle τον τερματοφύλακα. Το Σκρίνιαρ έχει. Οκ, okay, έχει παίχτες. Πόσο χρόνο έχει φτάσει? Το Σκρίνιαρ 29. Ακόμα. Okay. Λοιπόν, να δούμε άλλον. Εντάξει, έχει πολλούς από το σλοβακικό πρωτάθλημα. Βλέπω εδώ. Εντάξει. Οκ. Okay. Επίθεση έχει τον. Από τη Σλάβια Πράγα στο το Σραντς. Το θυμάστε εδώ στον Παναθηναϊκό πολύ αυτό τον παίχτη. Μας είχε πετύχει και γκολ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και τον Σάουρ λέω παίζει στην Φέγενορτ. Οι άλλοι κυρίως βλέπω το Στρέλετς, Νταβίτ παίζουν στο Σλοβάκικο πρωτάθλημα ή στο, και έχει στο Τσέχικο βλέπω εδώ. Σπάρτα Πράγας ο Λούκας Χαράσλιν. Και ο Μπένες Λάσλο παίζει στο Άμβουργο. Εντάξει, οκ. Okay. Μπράβο τους πάντως. Ναι, που πρέπει. Περάσανε χωρίς να είναι να, τα βαριά ονόματα. Νομίζω το πιο βαρύ όνομα πρέπει να είναι ο Σκρίνιαρ. Ναι, ναι, πραγματικά. Προπονητής Ιταλός εδώ. Δεν έχουμε ίδιο από την ίδια χώρα που είδαμε σε Δανία. Είδες την καμιά φορά η ξένη νοοτροπία μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Καλτζόνα Φραντσέσκο, τον ξέρεις? Όχι. 55 χρονών. Πούμε, και όμως, κύριε, ορίστε, η Σλοβακία είναι στο Euro. Και λέω αμαρτία που δεν περάσαμε εμείς, γιατί μπορούσαμε άνετα να περάσουμε. Βέβαια. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να το θυμάμαι. Ρουμανία. Ρουμανία πραγματικά διάφορη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα για να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκεί που έφτασε, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να παίξει το ίδιο στα πιο δύσκολα. Να πούμε έτσι για το ρόστερ ότι λογικά δεν ξέρω, δεν έχω και, βλέπω έναν τερματοφύλακα της Ατλέτικο, μάλλον ο δεύτερος πρέπει να είναι, ναι. Μόλντοβαν Χωράτιου, λογικά αυτός θα είναι και ο βασικός. Άλλο γνωστό, ο Ράντου της Τότεναμ. Οι άλλοι παίζουν, βλέπω εδώ σε Ρακόφ, σε κάποιες ομάδες στις οποίες, εντάξει, στην Κλουζ δεν είναι τόσο μεγάλη γνωρισμότητα, χωρίς να θέλω να τους πω άμπαλους ανθρώπους. Μετά, ας πω άλλο γνωστό, ο Σταν που παίζει ακόμα, το θυμάστε μας είχε πετύχει και γκολ στο Μπαράζ, αλλά είχαμε περάσει τότε, άσχετος τι μετά στους ομίλους. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Φάει καλά. Τέλος πάντων, έχει και επιθετικό ένα George Puskas. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με το. Θα μπορούσε, μπορεί. Αλλά νομίζω ότι όλος είναι. Όχι, δεν είναι Ρουμάνος. Είναι, νομίζω, Ούγγρος ήταν. Δεν ξέρω. Εντάξει, άλλες. Δεν έχει τόσο πολύ αναγνωρισμότητα παίχτες να παίρνουν σε κορυφαία πρωταθλήματα, αλλά. Αυτό, εντάξει. Δεν ξέρω τι τα καταφέρανε. Νομίζω ήταν και σε έναν όμιλο που λόγω ότι τα τελευταία χρόνια είχαν ξαναπάει σε Euro Ρουμάνοι, έχουν πιο καλύτερο όμιλο βάσει να είναι σε πιο μεγαλύτερο γκρουπ δυναμικότητα από την Ελλάδα δηλαδή. Αυτό είναι το παράλογο, γιατί εμείς έχουμε πάμε 10 χρόνια σε μια διοργάνωση. Να πούμε εδώ προπονητής είναι Ρουμάνος. Δεν είναι ο Λουτσέσκου, είναι ο Ιορδανέσκου. Έντουαρτ Ιορδανέσκου, 45 χρονών, νέος προπονητής. Ισχύει, πολύ νέος. Οπότε θα είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει την έκπληξη κιόλα. Τον όμιλο. Οπότε εδώ βάζεις, είπαμε, φαβορεί σίγουρα Βέλγιο και μετά μάχη εκεί, μπορεί, τρίτη θέση, τρίτος καλύτερο που βάζεις Ρουμανία ή βάζεις Σλοβακία. Βάζω Σλοβακία τρίτη καλύτερη, Ρουμανία τέταρτη. Ωραία. Σλοβενία είπες ότι μπορεί να περάσει και στα τρίτη καλύτερη και να διεκδικήσει. Και περνάμε και στο τελευταίο όμιλο που δυστυχώς δεν είμαστε εμείς. Δυστυχώς. Και είναι η Γεωργία. Τσεχία, Τουρκία, Πορτογαλία, Γεωργία. Εδώ νομίζω χάνει το παιδί τη μάνα και χάνει το παιδί. Το θεωρείς πραγματικά, δεν ξέρω. Είναι ανοιχτός όμιλος πολύ. Βάζω την Πορτογαλία σίγουρα φαβορή. Με ένα αστερίσκο για την πρώτη θέση. Ναι. Και μετά το χάος. Ξέρω εγώ, νομίζω Τουρκία μπορεί να διεκδικήσει δεύτερη θέση. Αλλά εντάξει, η Γεωργία μπορεί να είναι μια ευχάριστη έκπληξη, αλλά μόνο έτσι πως είδα εγώ τη Γεωργία με την Ελλάδα δεν μου γεμίζει το μάτι ότι μπορεί να περάσει στον όμιλο και να κάνει πορεία. Αλλά σίγουρα θα παλέψει για την τρίτη καλύτερη θέση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις γιατί είναι ένα παιχνίδι. Οπότε. Εντάξει, όντως φαινομενικά η Πορτογαλία είναι φαβορή,
Αλλά δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή βλέπεις ότι οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πιο νέο ρόστερ, με ταχύτητα. Εντάξει, δεν έχουν το ίδιο επίπεδο βέβαια με την Πορτογαλία, σίγουρα. Αλλά και η Πορτογαλία πλέον οι παίχτες της έχουν μεγαλώσει. Δεν έχει βγάλει πάρα πολλούς νέους. Και σε περνάω και στην Τσεχία, η οποία Τσεχία έχει αρκετούς παίχτες που αγωνίζονται στο τσεχικό πρωτάθλημα, σε Σπάρτα Πράγα, Σλάβια Πράγα. Έχει τον Κόβαρ, τον τερματοφύλακα της Λεβερκούζεν. Έχει τον Κουφάλ από τη West Ham. Στόπερ. Έχει τον, μετά έχει από, τον, από Σπάρτα Πράγα αρκετούς. Έχει από Σλάβια Πράγα αρκετούς παίχτες. Μετά στους μέσους έχει τον Άντων Μπαράκ της Φιωρεντίνα. Okay. Έχει τον Ντουντέρα από τη Σλάβια Πράγα, τον Χόλς επίσης από τη Σλάβια Πράγα, τον Γιούρασεκ, παίχτες οι οποίοι, ας πούμε, ας το φέρω ένα παράδειγμα, πέρσι πάλι με τον Παναθηναϊκό κάνανε μεγάλη διαφορά. Κυρίως οι δύο, ο Χόλς, ο αρχηγός της Σλάβια Πράγα και ο Γιούρασεκ μπροστά, που βάλε τότε το ακίνητο γκολ δώρο που είχε δώσει ο Καμπετσής, αν θυμάμαι καλά. Έχει τον Extreme της Φέγενορ, το Λίγκρ, ναι, που επίσης είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει τον Σούτσεκ της West Ham και επιθετικά έχει τον Άνταμ Χότζεκ της Leverkusen, τον Κούχτα της Σπάρτα Πράγας, τον Πάτρικ Σικ της Leverkusen. Ναι. Οπότε νομίζω ότι η Τσεχία έχει ένα καλό σχετικά ρόστερ το οποίο μπορεί να χτυπήσει μια πρόκριση. Ναι, αυτό, μια πρόκριση ίσως ως τρίτη καλύτερη. Σίγουρα, ναι. Και από εκεί και πέρα δεν μας μένει νομίζω κάποια άλλη. Α, ναι, όχι. Η Γεωργία που είναι το ντεμπούτο. Πρώτο Euro. Εκεί τι βλέπεις, Γεωργία? Εγώ είπα ότι δεν θα προχωρήσει πολύ. Νομίζω ότι είναι ό,τι κουβαλήσει ο Κουβαρατσχέλια. Δηλαδή, και ο τερματοφύλακας λίγο που είναι καλός. Εντάξει, ο τερματοφύλακας καλός είναι, αλλά είναι μια θέση η οποία βασίζεται και στην άμυνά του ο τερματοφύλακας. Να πούμε ότι θα παίξει, θα έχουμε και εδώ από ελληνική ομάδα προσωπήσει, ο Σεγγέλια που είναι στον Πανετολικό. Σωστό, μπράβο. Και άρα δεν την βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή ότι κάνει Κουβαρατσχέλια, ντεμπούτο. Ναι, εντάξει, που βέβαια και αυτός, εντάξει, ένας πολύ καλός παίχτης, ήταν φορμαρισμένος πέρσι, πρόπερσι, δεν ξέρω φέτος. Εντάξει, σίγουρα θα δούμε. Λογικά θα μπουν με δίψα. Αυτοί δεν έχουν παίξει ποτέ στο Euro, θα παλέψουν ό,τι μπορούν. Βέβαια, θα μπουν με δίψα, αλλά τους λείπει η εμπειρία από τέτοιες διοργανώσεις. Βλέπεις ότι και το επίπεδο του roster δεν είναι τόσο μεγάλο. Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο καλό το επίπεδο. Και κλείνω με Τουρκία. Τουρκία. Ποια είναι το ρόστερ? Έχει σίγουρα Τσαλχάνογλου μέσα. Εντάξει, ναι. Τον Μπαγκιντήρ έχει τερματοφύλακα. Ή τον Τσακίρ, δεν ξέρω, νομίζω που θα παίξει. Ή ο Τσακίρ ή ο Μπαγκιντήρ θα παίξει. Okay. Βασική. Εγώ νομίζω ο Τσακίρ θα παίξει. Έχει τον Ακαϊτίν που πέρασε τον Παναθηναϊκό. Έχει μετά από έχει τον Τσελίκ της Ρώμα. Έχει τον Καντιόγλου που είναι από τη Φενέρμπαχτ, ένας πολύ εξαιρετικός μπακ. Έχει τον Τσαλχάνογλου, όπως είπα, τον Γιουλέρ της Ρεάλ, τον Κόκτσου της Μπενφίκα, τον Όσκαν Σαλίχ της Ντόρτμουντ, τον Γιαζίκη, ναι, της Λίλ. Και επιθετικά έχει τον Αγκούς Γιουνούς της Λέστερ, έχει τον Κέρε Ματιόγλου της Γαλατασαράι, τον Καβετσί, τον Τοσούν, τον Γιλντίζ Κινάν της Ιουβέντους και τον Γιλμάζ Γιλμάζ της Γαλατασαράι και τον Τοσούν έχει επίσης, που είναι ο πιο μεγάλος ηλικιακά. Γενικά βλέπεις ότι Ιταλός προπονητής. Δεν έχουμε Τουρκο, δεν έχουμε Φατίχ Τερίμ που είχαμε. Έλαντε. Γι' αυτό είσαι ζωπανά. Ιταλοί, πάρα πολύ Ιταλοί γενικά. Νομίζω ότι πρέπει να τρεις Ιταλοί προπονητές στο Euro. Εντάξει, νομίζω βγάζει καλούς προπονητές η Ιταλία. Δεν έχω δει κάποιον που ήταν πολύ κακός. Εντάξει, όσο για την Τουρκία, βλέπεις ότι έχει το κέντρο. Είναι έτσι λίγο πιο ενισχυμένο. Ναι.
Από εκεί και πέρα, εντάξει, αρκετά καλό το επίπεδο σε γενικές γραμμές. Νομίζω μπορεί να τον κυνηγήσει στον όμιλο. Θα μπορέσει δηλαδή να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ή και την πρώτη με την Πορτογαλία. Πρώτη δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεύτερη θα μπορεί. Δεύτερη μπορεί. Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα δούμε κιόλας σιγά σιγά με την πρεμιέρα που θα γίνει στην Παρασκευή του Euro. Είπαμε Γερμανία, Σκωτία η πρεμιέρα. Και θα το δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, θέλω και τώρα μια άποψη πριν κλείσουμε εδώ για τις τοπικές μας ομάδες, για τον Πανιόνιο που επιστρέφει στη Β' Εθνική, σε επαγγελματική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Ήταν καιρός να επιστρέψει. Ήταν καιρός να επιστρέψει, έστω και στη Β' Εθνική. Γενικά ο Ζωσβρινιώτης πιστεύω ότι πρέπει να ανέβει το επίπεδο και στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ ήδη έχουμε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία πλέον ο Πανιόνιος να αλλάξει πρόσωπο. Στο μπάσκετ να πούμε ότι ανέβηκε Α1 ο Πανιόνιος μετά από 6 χρόνια και ο Μίλωνας μετά από το 2001-2002, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αυτός λογικά με τα τελευταία νέα που διαβάζω ότι θα δηλώσει κανονικά συμμετοχή. Απλά έχουν θέμα, το θέμα εδώ είναι τώρα για τις δύο ομάδες στο γηπεδικό. Προφανώς του Πανιόνιου του Αρτάκης δεν είναι έτοιμο. Ναι. Και τώρα ψάχνει σίγουρα γήπεδο για να, νομίζω στον Μπεφόν θα πάει στο Φάλερο αν δεν κάνω λάθος. Και ο Μίλωνας επίσης δεν ξέρω αν κάνει κάποια ανακατασκευή στο δικό του το καλοκαίρι, αλλά στο Μίλωνα ήταν άλλο το θέμα. Το κοιτάγανε από ό,τι κατάλαβα και οικονομικά για να κάνουν δήλωση για την Α1 να αγωνιστούν κανονικά. Τα τελευταία που διάβασα χθες νομίζω ότι θέλουν από ότι έκαναν το δουσού το λεγόμενο που κάνουν και ότι θέλουν κανονικά να δηλώσουν συμμετοχή στην Α1. Αλλά είναι και δύο ο Μίλωνας να πούμε ότι πήρε το πρωτάθλημα τυπικά. Νομίζω ότι εντάξει το θέμα του Πανιωνίου λύνεται εύκολα. Δηλαδή στα νότια ειδικά αλλά και γενικά στην Αθήνα. Ποιος θα αρνηθεί να δώσει ένα γήπεδο στον Πανιόνιο. Δηλαδή, εντάξει, από εκεί και πέρα νομίζω ο Μίλωνας καλύτερα, αν το θέμα είναι οικονομικό, ίσως θα μπορούσε να ψάξει και για κάποιον να βάλει έναν. Μια χορηγία. Ένα χορηγό, ναι. Πάντως και οι δύο ομάδες έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ. Ο Μίλωνας είχε ένα τρομερό παίχτη, έναν τον Μπράουν που είναι. Τρομερός παίχτης, άλλαξε όλη τη ροή που ήρθε τον Ιανουάριο και έκανε και τρομερό παιχνίδι με τον Πανιόνιο και κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα ο Μίλωνας τυπικά. Και έχουμε δύο ομάδες από τη Νέα Σμύρνη στην Α1 μετά από πολλά χρόνια. Ναι, πραγματικά αυτό είναι ευχάριστο νέο. Ωραία. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε που όσοι παρευρεθήκατε που μας ακούσατε εδώ αυτή την 1 ώρα και 10 λεπτά που είμαστε εδώ. Πιστεύω ότι αναλύσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε για πρώτο στάδιο τις ομάδες που θα αγωνιστούν στο Euro της Γερμανίας. Εγώ έθεσα να φαβορεί τη Γαλλία. Εσύ τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Γερμανία, ναι. Για πρώτο λοιπόν, φαβορεί. Ναι. Η Γερμανία, όπως είπαμε κιόλας, που έχει τους δύο βετεράνους, Νόιερ και Κρός, που νομίζω κρεμάνε και τα παπούτσια τους και από την Εθνική. Ο ένας σίγουρα από τη Ρεάλ. Από εκεί και πέρα, μακάρι να δούμε ωραία μπάλα και πολλά γκολ θα πω εγώ. Ναι. Και μακάρι να έχουμε και εκπλήξεις από πιο μικρές χώρες, όπως προαναφέραμε. Εντάξει, υπάρχουν. Ωραία. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Τέλεια, ωραία. Οπότε κάνουμε την αποφώνηση. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.